Πάμε στη Ρωσία, όπου σύμφωνα με δημοσίευμα της ρωσικής εφημερίδας Κομερσάντ, ο πρόεδρος ο Βλαντιμίρ Πούτιν αναμένεται τον Νοέμβριο να ανακοινώσει ξανά υποψηφιότητα για πρόεδρος στις εκλογές του Μαρτίου του 2024. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, ο Δημήτρη Πεσκόφ, ερωτηθείς για το θέμα, είπε ότι δεν γνωρίζει τίποτα. Να πούμε απλώς ότι ο Πούτιν διαδέχτηκε τελευταία μέρα του 1999 τον Μπορίς Γέλτσιν. Ναι. Μάλιστα αναδείχθηκε στην εξουσία μετά από μια ταραχώδη περίοδο στη Ρωσία. Θυμίζω 1998 είχαμε μια πολύ μεγάλη νομισματική κρίση και ίσως έπαιξε ρόλο στο να αναδειχθεί ο Πούτιν και να θεωρηθεί ο άνθρωπος που θα ξανάφερνε την πολιτική και οικονομική σταθερότητα σε αυτή τη χώρα. Και βέβαια ο Πούτιν είναι... έχει παραμείνει στην εξουσία περισσότερα χρόνια από οποιοδήποτε άλλο Ρώσο ηγέτη από την εποχή του Στάλιν. Έχει ξεπεράσει ακόμα και το ρεκόρ των 18 ετών του Λεωνίδ Μπρέζνιεφ στην πάλι ποτέ Σοβιετική Ένωση. Είχε ένα διάλειμμα με τον Μετβέντεφ, τον έκανε τώρα πρωθυπουργό, αλλά δεν είχε πει ότι κάποια στιγμή θα σταματήσει, ότι θα ήταν η τελευταία φορά. Αλλά τώρα εντάξει. Τώρα... Ναι, αλλά και ως πρωθυπουργός ο Πούτιν στην ουσία παρέμενε. Ναι. Τυπικά ήταν ο Μετβέντεφ βέβαια πρόεδρος, αλλά εξακολουθούσε να είναι ο ισχυρός άντρας του Κρεμλίνου, όπως όλοι γνωρίζουμε, παραμένει, και δεν νομίζω ότι αν κατέβει φυσικά υποψήφιος ότι υπάρχει κανείς. Ναι, ναι. Αντίπαλος που μπορεί ποιος να θα τολμήσει να κατέβει και αυτό, και δεύτερον για να πούμε και το στραβού το δίκαιο, ο Πούτιν που αναδείχθηκε ειδικά όπως είπαμε και στην αρχή στα τέλη της δεκαετίας του 90 ενέπνευσε μια εμπιστοσύνη σε μεγάλο κόσμο της Ρωσίας μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης. Υπήρξε σχεδόν μια ταραχώδη δεκαετία και από οικονομικής πλευράς κατάφερε να σταθεροποιήσει. Βέβαια τώρα η τελευταία του απόφαση να εισβάλλει στην Ουκρανία ναι, σίγουρα έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα και στη Ρωσία λόγω της σχετικής απομόνωσης, αν και φαίνεται να μην είναι τόσο σοβαρές οι επιπτώσεις λόγω των σχέσεων που κρατάει η Ρωσία με την Κίνα πρωτίστως και δευτερευόντως με την Ινδία. Να πούμε ότι ξεκίνησε από τη Δήμαρχος Αγία Πετρούπολη, έτσι. Δηλαδή όλοι τελικά ξεκινάνε από την τοπική και αυτοδιοίκηση φυσικά, και ναι, προϋπράκτορας της ΚΑΓΕΜΠΕ βέβαια. Και κλείνει σε λίγες ημέρες, κλείνεται, θα είναι 71 ετών. Εάν εκλεγεί το 2024, θα είναι πρόεδρος μέχρι το 2030. Δηλαδή θα φτάσει τα 77. Θα μου πεις 77 είναι ο σχετικά νέος. Σωστά. Τραμπ. Είναι ο νέος 50 ο σημερινός 77. Ο Τραμπ είναι σχεδόν, αν θυμάμαι καλά, 77 ετών που θέλει να διεκδικήσει την προεδρία. Ο Τζο Μπάιντεν πάνω από 80 που θα αναμετρηθεί κατά πάσα πιθανότητα με τον Τραμπ στις εκλογές του 2024. Σωστά.